και το Εζέλ. Θα κοπεί το Εζέλ. Έχεις κάποια ενημέρωση. Το κόπηκε, δεν κόπηκε, δεν συμφωνήθηκε κάτι, ναι. δεν είχε κλείσει κάτι για να κοπεί, έτσι. Από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον κύριο Αρβανίδη και τον κύριο Καραγιάννη, δεν θα γίνει στο Sky σε πρώτη φάση. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τα πρώτα δοκιμαστικά επεισόδια που θα γίνουν τον Οκτώβριο με το αρχικό cast. Αλλά για περαιτέρω λεπτομέρειες αρμόδια να μιλήσουν οι ίδιοι ο κύριος Καραγιάννης και ο κύριος Αρβανίτης. Γιατί διαβάσαμε ότι ο κύριος Αρβανίτης στην περίπτωση που δεν τα βρει με το Sky θα απευθυνθεί σε κάποιο άλλο κανάλι για τη συγκεκριμένη σειρά. Εγώ ξέρω ότι τα δοκιμαστικά συνεχίζονται και τον Οκτώβριο θα γίνουν τα πρώτα δοκιμαστικά επεισόδια με το αρχικό cast και κάποιες νέες προσθήκες. Το πότε θα προβληθεί και το πού είναι καλύτερα να ρωτήσετε τον κύριο Αρβανίδη και τον κύριο Καραγιάννη. Σου έγινε πρόταση για σύριαλ στην τηλεόραση και την απέρριψες. Ναι, μου έγινε μια πρόταση τέτοια. Ο λόγος που δεν τη δέχτηκα, όπως εξήγησα και με στους ανθρώπους που μου την πρότειναν, ήταν ότι ήταν πολύ άμεσο το ξεκίνημα σε σχέση με το τατουάζ, το πότε τελείωσε εννοώ, και δεν ήθελα να συνεχίσω τόσο άμεσα σε ένα άλλο ρόλο. Ίσως λίγο, χρειάζεται λίγος χρόνος. Τουλάχιστον εγώ, αν ήμουν τηλεθεατής, θα ήθελα να υπάρχει λίγος χρόνος. Θεώρησα ότι είναι πολύ άμεση συνέχεια μετά το τατουάζ. Τέλος Ιουνίου σταμάτησε η προβολή του τατουάζ. Σεπτέμβριο ξεκινούσε το άλλο, οπότε... Είναι σύριαλ το οποίο το βλέπουμε τώρα. Ναι. Διάβασα, Γιώργο μου, ότι ξεκίνησες τα μαθήματα υποκριτικής. Πού το διάβασα? Το διάβασα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο απότομο όλο αυτό με το τατουάζ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουμε και στην πορεία, ναι μεν να δω ίσως κάποια πράγματα που μπορεί να χρειαζόταν βελτίωση, αλλά δεν υπήρχε ο χρόνος. Τελειώσαμε, οι υποχρεώσεις μου στο τατουάζ τελείωσαν περίπου τον Ιούνιο. Κάποια πράγματα σε μένα χρειάζονται σίγουρα βελτίωση, όχι ως προς το ρόλο του Στέφανου, αλλά ίσως σε γενικότερο πλαίσιο για να μπορέσω να είμαι πιο έτοιμος να παρουσιαστώ σε κάποιον άλλο ρόλο ενδεχομένως ή να είμαι έτοιμος γενικά, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι ο Στέφανος ήταν πολύ κοντά σε μένα. Ναι. Οπότε από το καλοκαίρι έχω ξεκινήσει κάποια μαθήματα υποκριτικής και ορθοφωνίας, γιατί πρέπει να καθαρίσει και καμιά φορά λίγο έτσι κάνω κάτι σαρδαμάκια, κάτι όσο μπορούμε να τα καθαρίσουμε αυτά. Μήπως αυτό το έκανες και για να κλείσεις σε εισαγωγικά στόματα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο λόγος που ξεκίνησα τα μαθήματα το καλοκαίρι είναι για να μπορέσω να παρουσιαστώ πιο έτοιμο σε αυτά τα οποία συζητάμε με τους συνεργάτες μου. Τα μαθήματα αυτά τα συνεχίζεις? Ναι, τα συνεχίζουμε και στην ορθοφωνία έχουμε δώσει βάση, γιατί εντάξει, όλα είναι χρήσιμα. Με στραγάλι στο στόμα, με αμύγδαλο στο στόμα για ορθοφωνία, αου, μασάζα. Δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα ποτέ τέτοια πράγματα, αλλά έχουν το σκοπό τους και οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα. Σου λείπει τηλεόραση φέτος ή την περιμένεις μετά τον Ιανουάριο? Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει, γιατί γενικά είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό σε μένα και πολύ καινούριο όλο αυτό. Ήταν κάτι που μου άρεσε και είχε και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και εύχομαι να μπορέσω να κάνω μια επιλογή που να επιφέρει εξίσου καλά αποτελέσματα σε μένα και στους τηλεθεατές.